Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Στρατούλη, η ευθύνη δική σας ως αντιμολύτευση είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί αν έχει αποτύχει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό, πρέπει να κάνετε ιδιαίτερη προσπάθεια να πείσετε τον κόσμο ότι αυτά που λέτε, πρώτον, είναι εφαρμόσιμα, έτσι, και δεύτερον, δεν θα αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο. Γιατί κακά τα ψέματα. Έχετε στρογγυλέψει πολλές γωνίες από το πρόγραμμά σας ή από τις εξαγγελίες σας. Και υπάρχει και το θέμα της πολυφωνίας. Ότι υπάρχουν στο εσωτερικό σας άνθρωποι που έχουν άλλη άποψη. Και την παλεύουν και λένε εντάξει. Για την φορολογία των ακινήτων, αλλά δεν μπορεί ο κόσμος, ας πούμε, να βασίζεται σε κομματικούς συσχετισμούς. Ναι. Για την αυριανή κυβέρνηση. Ναι, θα σας πω. Ναι, έχετε δίκιο. Παρόλα αυτά όμως, εμείς επιμένουμε ότι υπάρχει εναλλακτική λύση σε αυτές τις πολιτικές των μνημονίων. Επιμένουμε ότι δεν θέλει ο ελληνικός λαός αυτή τη σταθερότητα που είπε ο κύριος Βολουδάκης, γιατί είναι σταθερότητα στην πείνα, στην εξαθλίωση, στην ανεργία και στην καταστροφή, και θέλει να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές. Και επιμένουμε ότι έχουμε εναλλακτική λύση. Το πρόγραμμά μας ισχύει. Στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας είπε ένα μέρος του προγράμματός μας της τετραετίας, τα πρώτα άμεσα μέτρα, και ήδη έμπρακτα πήραμε πρωτοβουλίες και ό,τι είπε το έχουμε καταθέσει και σε προτάσεις νόμου για να δείξουμε ότι ό,τι λέμε το εννοούμε και θα το κάνουμε. Οι θέσεις μας είναι δεδομένες και ισχύουν. Σας είπα πριν, ακύρωση μνημονίων, ακύρωση εφαρμοστικών νόμων, διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους και αντικατάσταση των μνημονίων από ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα που προτεραιότητα θα δίνει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην αναδιανομή, το ξαναμοίρασμα των εισοδημάτων υπέρ των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και των μικρομεσαίων στρωμάτων. Στο πρόγραμμά μας αυτό επιμένουμε μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους, απόψεις υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματός μας και κουβεντιάζονται γιατί είμαστε δημοκρατικό κόμμα και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα ήμασταν κάτι άλλο. Δεν θα ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ αν δεν το κουβεντιάζαμε, αλλά προς τα έξω μας δεσμεύουν οι συλλογικές αποφάσεις του κόμματός μας, το πρόγραμμά μας, το οποίο με δημόσιο και καθαρό τρόπο έχουμε πει. Εννοείται και μερικά άλλα που δεν